Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα, αυτή που θα ολοκληρώσει τα σαρακοστιανά μας. Η πιο εύκολη συνταγή γλυκού ever, μόλις σε 3 με 4 λεπτά και θα είναι έτοιμη, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τον χαλβά φούρνου με πορτοκάλι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια χαλβά μακεδονικό βανίλια και φέτες από ένα πορτοκάλι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια μέλι και κανέλα σε σκόνη. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι πάρα πολύ αστεία, πάρα πολύ εύκολη και νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να την έχετε δοκιμάσει, κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε καν ότι υπάρχει. Οπότε, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε δύο αλουμινόχαρτα, να τα τυλίξετε εδώ και ουσιαστικά να κάνετε δύο φακελάκια. Και εδώ, και εδώ. Έτσι. Και εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να το κάνετε και πιο ρουστικ. Αυτό που θέλω είναι να κάνετε μία μικρή θικούλα για να βάλουμε κάτι μέσα. Σαν να κάναμε φέτα στο φούρνο με ντοματούλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, έχω δίπλα μου χαλβά. Ο χαλβάς, ο έτοιμος, αυτός ο ωραίος που παίρνουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με σοκολάτα, με αμύγδαλα, με φουντούκια, ό,τι μας αρέσει. Και κόψτε ωραίες φετούλες στο χαλβά σας. Θα κόψω 3 και 3. 1, 2, 3. Θα κόψω και εδώ. 1, 2, 3. Και τώρα. Λίγο πορτοκαλάκι. Μία φετούλα εδώ, μία φετούλα εδώ. Θέλω άλλη μία φέτα. Εδώ και εδώ. Και τώρα έχετε δύο εναλλακτικές. Η μία είναι εναλλακτική του φούρνου και η άλλη είναι εναλλακτική του ματιού. Ποια από τις δύο θέλετε? Α, και τις δύο θέλετε. Εντάξει λοιπόν. Η μία εναλλακτική έχει στους 180 βαθμούς για περίπου 4-5 λεπτάκια μέσα στο φούρνο και η άλλη εναλλακτική έχει μάτι. Κανονικά βάζετε και ψήνετε εδώ πάνω. Οπότε σε 3-4 λεπτάκια θα είναι και αυτό έτοιμο και αυτό έτοιμο. Ουσιαστικά θέλουμε να μαλακώσει ο χαλβάς και να γίνει ημίρευστος. Με το που λιώσει θα βγάλουμε να σερβίρουμε κατευθείαν με λίγο μελάκι και κανέλα. Ο χαλβάς είναι το πιο γνωστό νηστίσιμο ελληνικό γλυκό και καταναλώνεται περισσότερο τη σαρακοστή. Ο μακεδονικός χαλβάς γίνεται με ταχίνι, ζάχαρη και φυτικά έλαια και μπορεί να περιέχει κακάο, ξηρούς καρπούς ή σταφίδες. Το ταχίνι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Ο χαλβάς καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο. Μετά από 4 με 5 λεπτάκια το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Τέλεια! Σίγουρα ο φούρνος δουλεύει καλύτερα από το μάτι, γιατί στο μάτι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Δεν πρέπει να βάλουμε δυνατά τη φωτιά, πρέπει να την έχουμε σιγανά ώστε να λιώσει ο χαλβάς. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι την υφή που έχουμε πετύχει. Κοιτάξτε εδώ. Ουσιαστικά έχει λιώσει και έχει γίνει τέλειος. Τον φέραμε στη μορφή ακριβώς όπως όταν φτιάχνεται. Γιατί όταν φτιάχνεται είναι κάπως έτσι και είναι πάρα πολύ νόστιμος. Τώρα θα βγάλω και αυτό στην άκρη. Οχ. Κλείνω το μάτι. Και η συνταγή είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Θέλουμε μελάκι. Να σας πω ότι το καλό αυτής της συνταγής είναι ότι είναι η πιο εύκολη και πιο γρήγορη συνταγή που μπορούμε να κάνουμε νηστίσιμη για γλυκό. Δεν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο. Το κακό που έχει είναι ότι τρώγεται μόνο εκείνη την ώρα. Αυτό πρέπει να σας το πω από τώρα να το ξέρετε, ότι άμα αφήσουμε 10 λεπτάκια στην άκρη και κρυώσει ο χαλβάς μετά δεν τρώγεται. Πρέπει κατευθείαν να αρχίσετε να τα απολαμβάνετε. Για το χαλβά φούρνου με πορτοκάλι, απλώνουμε δύο φύλλα από αλουμινόχαρτο και τα διπλώνουμε σαν θήκες. Κόβουμε τον χαλβά σε φέτες και βάζουμε 3 φέτες σε κάθε κομμάτι από το αλουμινόχαρτο. Προσθέτουμε από πάνω φέτες από το πορτοκάλι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 4 με 5 λεπτά. Εναλλακτικά ψήνουμε τον χαλβά σε ένα τηγάνι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Σερβίρουμε με μέλι και κανέλα και τον τρώμε ζεστό. Είναι φανταστικό. Μαζί με το πορτοκαλάκι έχει πάρει το άρωμα, η κανέλα, μαζί με το μέλι. Όλα συμπληρώσαν ένα τέλειο γλυκό. Ξέρω ότι ήταν πολύ γρήγορη συνταγή, αλλά αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσετε.
Γιατί περισσεύει αρκετός χαλβάς και με ένα τέτοιο σερβίρισμα πραγματικά όλοι θα εντυπωσιαστούν, αλλά και εσείς με τον εαυτό σας, γιατί μπορείτε να κάνετε ιδιαίτερα πράγματα και πάρα πολύ νόστιμα, πραγματικά με το τίποτα. Πεντανόστιμο.